Νοσοκομεία, μάλλον από τα προβλήματα στα νοσοκομεία, κατά πόσον από τα οποία κινδυνεύουν, ίσως και αν κάποτε έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Άννα Μαρία Ευτυχίου. Τι έχουμε, Άννα Μαρία? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τι Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Αυτό, όπως ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, δυστυχώς, γυναίκα, ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο τμήμα πρώτων βοηθειών, ανέμενε γυναίκα για 12 ώρες ολόκληρες, μέχρι να την δει ειδικός γιατρός, ειδικότητας γιατρός, και δυστυχώς πέθανε στην αναμονή, η Κατερίνα, δεν πρόλαβε να την δει ο γιατρός και έπαθε πνευμονική εμβολή. Με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Αυτό συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Αυτό κατήγγειλε πριν από λίγο. Η συνεδρία της Επιτροπής Υγείας είναι σε εξέλιξη. Αυτό το κατήγγειλε. Ποιος έκανε την καταγγελία? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πασχόντων και Φίλων Ασθενών, Κατερίνα, ο Μάριος Κουλούμας. Αυτό το περιστατικό συνέβη πριν από ένα χρόνο. Αλλά αυτό έτερον είναι το οποίο δεν έχουν. Συνέβη όμως. Να παρακαλέσω συνέβη και την παραγωγή. Ακριβώς, και αυτό είναι το ένα που ξέρουμε, Κατερίνα, που αναφέρθηκε εδώ τυχαία. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα τα πούμε και με τον πρόεδρο των Πασχόντων, ασθενών μάλλον και φίλων. Να πάμε όμως αμέσως στην Ευτυχία Αντρέα.